την επίσπευση των διαδικασιών για τη μεταφορά του πολεμικού μουσείου σε όροφο των στρατώνων στο Φυρκά, καθώς και την άμεση διευθέτηση των απαιτούμενων διαδικασιών ώστε να παραδοθούν στο Δήμο οι Ιταλικοί στρατώνες, με σκοπό να γίνει εκεί το νέο Δημαρχείο Χανίων, συζήτησε σήμερα με τους θεσμικούς εκπροσώπους του νομού ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, που επισκέφθηκε τα Χανιά. Υπουργός και Δήμαρχος της συνομιλίας τους αναφέρθηκαν στην ιδιαίτερη αξία του Πολεμικού Μουσείου, τμήμα του οποίου παραδόθηκε στις φλόγες τον Ιούλιο του 2018. Αλλά επίσης υπάρχει ένα δεύτερο σκέλος, να φύγουμε από το σκληρό ιστό της πόλης, από το εσωτερικό του, γιατί δημιουργεί θέματα και σε εμάς και στους κατοίκους, και να πάμε σε ένα άλλο μέρος μέσω της συνεργασίας που έχουμε, που θα είναι καλύτερο και για εμάς και εσείς θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε την ωφελία των κατοίκων. Το χώρο αυτό. Το συμβολισμό που έχει από αυτό συμβαίνει το 2021 στο πλαίσιο του εορτασμού από την Επανάσταση, αλλά και με μία ουσιαστική, αν θέλετε, πλέον αποκατάσταση όλες αυτές τις ζημιάς που έγινε τοπικά με την πυρκαγιά και που κατέστησαν ενεργό ένα μουσείο το οποίο σηματοδοτεί πάρα πολλά για την τοπική κοινωνία. Το δεύτερο έχει να κάνει με το όραμα το οποίο υπάρχει για την δημιουργία του νέου Δημαρχείου στον χώρο των πρώην Ιταλικών στρατώνες που πλέον απελευθερώνονται. Ο κύριος Στεφανής, που ξεκίνησε την περιοδία του στα Χανιά με την επίσκεψή του στην 115 πτέρυγα μάχης, αναφέρθηκε στην ενεργειακή της αυτάρκεια, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η μείωση της κατανάλωσης ενός ενεργοβόρου στρατοπέδου μόνο θετικό είναι το αποτύπωμα που αφήνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Δήμαρχε, γιατί θα έχει αποτύπωμα και στους κατοίκους εδώ. Μειώνοντας τις καταναλώσεις ενός στρατοπέδου που είναι πολύ κοστοβόρος αυτό, το αποτύπωμά του θα το εισπράξουν οι κάτοικοι της όμορφης πόλης σας. Ο στόχος μας είναι να καταστήσουμε τις μονάδες μας αυτάρκης ενεργειακά και το περίσσευμα της ενέργειας να παραδίδεται στις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε να λειτουργούμε βιτά. Επίσης τόνισε ότι η 115 πτέρυγα μάχης είναι αυτή τη στιγμή στη χώρα η καλύτερη μοίρα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς διαθέτει πολύ σημαντικό οπλικό σύστημα. Η καλύτερη μοίρα των ενόπλων δυνάμεων αυτή τη στιγμή, τόσο γιατί έχει εξαιρετικό προσωπικό, όσο και γιατί έχει ένα οπλικό σύστημα που σαν για αυτό δεν υπάρχει άλλο. Άρα λοιπόν οι ενόπλες δυνάμεις πρωτοπόρες και στον τομέα αυτό αναβαθμίζουν ενεργειακά τα στρατόπεδά τους. Ο Αλκιβιάδης Στεφανής, κατά την επίσκεψή του στο Φρούριο Φυρκά, συναντήθηκε με την Τώρα Μπακογιάννη και το Μανούσο Βολουδάκη, όπου στη συζήτησή τους κυριάρχησε η μεταστέγαση του Πολεμικού Μουσείου, ενώ επόμενος σταθμός του ήταν το κατεστραμμένο από την πυρκαγιά του 2018 κτίριο των Ιταλικών στρατώνων. Τέλος, ο Δήμαρχος Χανίων επανέφερε και το θέμα της διεκδίκησης του στρατοπέδου Μαρκοπούλου, που αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη διαδικασία μετεστέγασης του στρατοπέδου και όλη τη διαδικασία που έπεται ώστε να βγει το πρωτόκολλο, να εκδοθεί το πρωτόκολλο που το καθιστά ανενεργό και στη συνέχεια με την παραχώρηση και την τελική αξιοποίηση από το Δήμο Χανίων.